αδερφή, προφανώς η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει που μπορούν να αλλοιώνονται λέξεις και ή να οικειοποιούνται λέξεις με έναν άλλο τρόπο, τρόπο που προσδίδει τη σημασία που βολεύει κατά περίπτωση. Αποκρύπτοντας ή υπερτονίζοντας έτσι, κατατοδοκούν δεδομένα, πολιτικές τάσεις και γεγονότα. Αντικαθιστώντας δηλαδή την ιστορική γνώση με ανιστόρητα συχνά εθνικιστικά αφηγήματα, την πραγματικότητα με εμπόριο πατριδοκαπηλείας και τα επιχειρήματα με αφοριστικές οπαδικές κραυγές. Όλη αυτή την επικίνδυνη αμοραλιστική σοφιστία και να τη βαφτίζουν κάποιοι υπεύθυνοι εθνική στάση. Και να θυμίσω ότι η ονομασία που είχε μέχρι σήμερα η γειτονική μας χώρα, δηλαδή οι ηγέτες της συντηρητικής παράταξης, συμφώνησαν εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε διμερή και σε μεγαλύτερα διεθνή όργανα, δηλαδή το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατέληξε εδώ και 28 χρόνια. Και φυσικά, εκείνες τις εποχές, η αριστερά δεν έπαιζε κανένα ρόλο ούτε στην διπλωματία, ούτε στις κυβερνητικές επιλογές. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι αυτονόητο. Οι πολιτικοί χειρισμοί και οι διεθνείς συμφωνίες της νέας δημοκρατίας, οι αδυναμίες και οι αδράνειες, κυρίες και κύριοι, που σήμερα μέμφεστε τη δική μας κυβέρνηση, είναι όλα αυτά που μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό συντηρούσαν τον αλυτρωτισμό μερίδας των γειτόνων μας. Η δική σας εθνική διπλωματία, εξωτερική πολιτική, είναι αυτά που οδήγησαν μέχρι τώρα στο γεγονός ότι, όπως υπόθηκε πολλές φορές, πάνω από 140 κράτη σε διμερές επίπεδο έχουν αναγνωρίσει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ενώ όλα αυτά συντελούνται στην παγκόσμια κοινότητα, αυτή η πραγματικότητα σας ήταν γνωστή, στρουθοκαμελισμός η αντίδραση. Μπάστε δεν καταλάβαινε κάποιος ότι το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μεταρχικά εμπεριείχε το Μακεδονία, και στην ικανοποίηση εγχώριου ακροατηρίου, αναφέροντας στο εσωτερικό της χώρας μας τη γείτονα χώρα με το όνομα της πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν χώρες που παίρνουν το όνομα από την πρωτεύουσα, δηλαδή μπορούμε να πούμε την Ιταλία Ρώμη ή την Ελλάδα Αθήνα. Και βεβαίως, ξεχνώντας και αποκρύπτοντας ότι από το 1913 διαμοιράστηκε η περιοχή, η Ελλάδα πήρε το 50% της περιοχής που οριζόταν ως Μακεδονία, η Βουλγαρία το 10%, η Αλβανία μικρό ποσοστό και περίπου το υπόλοιπο 40% στη Ιουγκοσλαβία. Και βεβαίως αυτό τα 105 τελευταία χρόνια δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ και πως θα ήταν δυνατόν. Στα αλήθεια λοιπόν αποκρύπτεται ότι η στάση για το μακεδονικό ήταν να αποκρύπτεται διαρκώς στα ιστορικά στοιχεία και να χρησιμοποιείται όσες ιστορικές περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη Ελλάδα βολεύουν το συγκεκριμένο αφήγημα. Να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν τις διεθνείς συνθήκες και βεβαίως να κλείνεται το μάτι στην ενεργοποίηση πατριδοκαπηλείας και του θυμικού. Τα έχετε καταφέρει τόσο καλά, έχετε υπηρετήσει τόσο καλά τα εθνικά μας συμφέροντα, ώστε σήμερα όλη αυτή η Ευρώπη να χαιρετίζει την επίτευξη επιτέλους της συμφωνίας. Να μιλάει για επίλυση ενός μακροχρόνιου προβλήματος, καταφανώς να αναγνωρίζεται η ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και τα διεθνή μέσα να αναφέρουν πως η Μακεδονία αλλάζει όνομα και σύνταγμα. Αυτό θα το πω δύο φορές. Η Μακεδονία αλλάζει όνομα και σύνταγμα. Είδα και ένα σχόλιο σήμερα, ενδιαφέρον από το Focus, που παρομοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Όρμπαν. Αυτό να το προσέξετε. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, η συμφωνία αυτή προσπαθεί τελικά να περισσώσει τη δική σας επιτυχία που συμπυκνώνεται στο αναγνωρισμένο μέχρι σήμερα Μακεδονία. Και είναι μια συμφωνία που δεν παρεκκλίνει καθόλου από την εθνική γραμμή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό Erga Omnes.
Επιπλέον δημιουργεί την υποχρέωση της γείτονος να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση, βάζοντας έτσι καταρχάς θεσμικό τέλος στον αλυτρωτισμό και την αναπαραγωγή του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, αυτές είναι αλήθειες που προσπαθείτε όμως και να θολώσετε και να κρύψετε και να κάνετε να ξεχαστούν. Με πολλούς τρόπους και βεβαίως με το λεονταρισμό της πρότασης Μομφής. Νομίζω όμως ότι δεν ήταν αυτή η πραγματική ουσία, ότι δεν μας μέμφεστε γι' αυτό, το γράφετε βέβαια και στο κείμενο της Μομφής, αλλά στα αλήθεια βρήκατε μια ευκαιρία να κάνετε τη Μομφή, επειδή δεν αντέχετε άλλο. Επειδή δεν αντέχετε άλλο εκτός εξουσίας. Είχατε φανταστεί, είχατε πιστεί, την αριστερή παρένθεση, ανταυτού σήμερα είμαστε σε μια ιδιαίτερη στιγμή να δίνετε λύση από τη δική μας κυβέρνηση στο τρίπτυχο μνημόνια, χρέος και μακεδονικό. Δίνουμε λύσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα αφήνουμε οριστικά πίσω μας. Εμείς, όποιος θέλει μπορεί να παραμείνει και πίσω, χωρίς τη λύση. Και επειδή είμαστε ήδη στο επόμενο βήμα, στη γρήγορη υλοποίηση παραγωγικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικής ευημερίας, αλλά και της δίκαιης ανάπτυξης, δεν αντέχεται ούτε τη διαδρομή, ούτε τις επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Δεν ανέχεστε να κερδίζουμε έδαφος αυτό που επί των ημερών σας χάσαμε στην παγκόσμια κοινότητα και δεν αντέχεται να μας επαινούν διεθνώς. Γιατί επί 2,5 χρόνια νομίζω ότι έχετε κάνει μόνο μία επένδυση. Αυτό νομίζω ξέρετε καλά, γιατί επί των ημερών σας δεν έγιναν και επενδύσεις. Επένδυση στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, στην άγνοια, στο φόβο, στη ρηχή συλλογική μνήμη και τώρα στα ταπεινά ένστικτα της πατριωτοκαπηλείας και του εθνικισμού. Και αυτό να το προσέξετε. Επικίνδυνο. Το μείγμα εθνικισμού στην εξωτερική πολιτική και ακραίου νεοφιλελευθερισμού στην εσωτερική είναι παραπάνω από επικίνδυνο και τροφοδοτεί τον λαϊκισμό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συμφωνία είναι μια ακόμη ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα με το όνομά τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία, οδηγώντας εμπολής και την πολιτική της παράδοση, όλο το τελευταίο διάστημα πολιτεύεται με μομφές παντού, καθημερινώς. Και επειδή θα μου επιτρέψετε, επειδή σε αυτό το διάλογο και τις προηγούμενες δύο μέρες άκουσα πολλά και για τον τομέα της δικής μου ευθύνης, θυμίζω ότι μας κατηγόρησαν και αυτές τις μέρες για στρατούς κομματικούς, ορδές μετακλητών, διόγκωση του κράτους, εκτόξευση δαπανών, αιμονικά και ατεκμηρίωτα φυσικά. Εμείς ξέρετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε αποκαταστήσει τις αδικίες που δημιουργήσατε. Έχουμε αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη και ασφάλεια στο δημόσιο. Θυμίζω πυροσβέστες, θυμίζω εργαζόμενους καθαριότητες, θυμίζω προσλήψεις στην υγεία κλπ. Εξορθολογίζουμε δομές υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού. Χρησιμοποιείτε εσκεμμένα, γι' αυτό λέω ότι το κάνετε συνειδητά, χρησιμοποιείτε εσκεμμένα λάθος στοιχεία. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο από το 2015, τέλος του 2015 μέχρι σήμερα, έχει μειωθεί συνολικά κατά 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό δεν λέγεται διόγκωση, λέγεται μείωση. Βεβαίως, κανείς δεν κάνει τον κόπο να δει το σύστημα απογραφή. Όλη η αντιπολίτευση στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία διάφορες φυλάδες διακινούν, και διάφοροι υπάλληλοι και από το δικό μου Υπουργείο που βρίσκονται αποσπασμένοι σε διάφορα κόμματα ή έχουν απατήσουν καμιά κοσαριά χρόνια στη δουλειά εμφανίζουν στοιχεία. Η απογραφή βεβαίως δεν την ξέρετε, διότι και τους μετακλητούς τους αποκρύψατε πάντα από το σύστημα απογραφή, έτσι ώστε σήμερα να μιλάτε για αύξηση μετακλητών από τη δική μας κυβέρνηση, που στα αλήθεια είναι η πρώτη και μοναδική καταγραφή. Επί της ουσίας, δεν έχουμε ούτε τους μισούς από όσους είχατε σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Δεν θα προχωρήσω πολύ σε αυτό. Θα θυμίσω όμως και το εξής, που είναι βασικό, ότι το Δεκέμβριο του 2014
εξαιτίας της επερχόμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης όρισε διαναθέσεως όλους τους διευθυντές σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Αυτό λέγεται αξιοκρατική επιλογή, φαντάζομαι, για σας. Και αυτούς όμως τους ανθρώπους, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αυτούς τους ανθρώπους, αυτή η κυβέρνηση δεν τους έδιωξε ποτέ από τις θέσεις τους, διότι δεν είμαστε ρεβανσιστές. Είναι ακόμα και σήμερα και κάθε θέση που κρίνεται, γιατί έχουμε ξεκινήσει κρίσεις και ολοκληρώνονται, μπαίνει ο επόμενος όχι με ανάθεση αλλά με κρίση, και αυτό για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Όλες αυτές οι διαστρεβλώσεις και πολλά άλλα προσπαθήσατε να τορπιλήσετε με αυτές και την πρώτη αξιολόγηση και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη, στην τέταρτη με αυτό το IFS περί γενικών γραμματέων και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετεί τους δικούς του ανθρώπους. Βεβαίως. Αυτό τοποθετήσατε τόσα χρόνια, τους δικούς σας ανθρώπους, γραμματείς υπουργείων. Αν θέλαμε να το διατηρήσουμε το κομματικό κράτος, δεν τα αλλάζαμε. Θα μας βόλευε πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να τα ακούω και τα ακούω και αυτές τις δύο μέρες, κύριε Πρόεδρε, βγαίνω από το θέμα, αλλά υπόθηκαν σε αυτό το δημόσιο διάλογο, σε αυτό το διάλογο, και είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω. Κύριε Γεωργαντά, Εντάξει. Θα πάρετε την απάντηση όταν είναι έτοιμη, κυρία. Αλλά μέχρι τότε ο διάλογος κάποιων με συγκεκριμένο φυλάδιο και αναπαραγωγή ψευδών στοιχείων, οφείλω να το απαντήσω εδώ. Ευχαριστώ. Γιατί κάποιοι σας πιστεύουν κιόλας. Ευχαριστούμε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ. Η χώρα λοιπόν θα περπατήσει. Η χώρα θα περπατήσει με τις δυνάμεις της προόδου, οι δυνάμεις της συντήρησης θα μένουν πίσω σταθερά. Και οι πολιτικές αυτές θα αναβαθμίσουν, και αυτές οι πατριωτικές λογικές θα αναβαθμίσουν το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας διεθνώς. Ευχαριστούμε πολύ.